Άνοιξε το κοντρόλ, έχασε την μπάλα Χατζηδωρίδης μπροστά του, μόνο Μακέντα πήρε μία κόντρα. Παίζει με τον Ιταλό, ο οποίος δεν κάνει καλή μεταβίβαση. Πολύ όμορφα μαζεύει την μπάλα ο Μαξ. Πήρε μπάλα, κάνει ωραία προσπάθεια για να παίξει με Στάρτζιον. Ποιος τρώνεται με χέρι. Μαξ θέλει να παίξει γρήγορα. Δεν παίζει. Και δεν εκμεταλλεύεται και την κίνηση του Ίκια. Τασαλίδης. Κασάδο. Τα πολύ δύσκολη δουλειά για την Γεπεδούχο με 10 παίκτες από το 67. Τόρες. Μαξ Αουγκούστο πίεσε ο Μεγιάδο. Μάνος θέλει να γίνει επικίνδυνος για τον Όφη. Καταλαβαίνει ο Μαξ Αουγκούστο την πάσα. Στο κέντρο. Πολλοί δεν υπάρχουν. Παράσταση θέλει ακρίβεια μεταβιβάσεων, αντίδραση στο σώμα. Επεμβάσεις του ΣΑ, ο Ολυμπιακός απάντησε με τον Ρατζέλοβιτς στο 54 και τον επιτίθεται με τον Βαλμπουενιά πάνω του ο Μαξ στην πρώτη αμυντική. Ο Μίσιτς απέναντι στον Γιαννούλη, στο. Έχασε από τον Μαξ, διόρθωσε ο Κρέσ. Και Γκασπάρ, καθώς ήταν να είναι ένα βήμα πιο μπροστά σε αυτοφορά την φυσική κατάσταση σε σχέση με τον Γιασίν Μπενζιά. Οπότε σε καθυστέρησε και έχασε. Γαλανόπουλος, τον Μαξ πιο δυνατός κράτησε την μπάλα, Βέρντε, ξανά ο Γαλανόπουλος που ακολουθεί τη φάση, περιοχή μπαίνει ο Μάνταλος, κόρνερ. Νούμερο 2 ο Χακής, Βάγια. Πλάγιο από τον Μαξ. Που βλέπεις πρώτο χρόνο τον Τσίκαλα από μακρύνει. Εντουάρντο φαουλ. Πλάτη το διαμαντί. Βάγια, αλλάζει κατεύθυνση, ψάχνει λίγο χώρο, το σούτ δεν θα περάσει, ήταν δύσκολο. Έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος εδώ με τον Ινσούα να επιστρέφει στην ενδεκάδα, η πάσα δεν θα βγει γιατί πουλί που έχει την ευκαιρία να καλύπτει ως τον Ντόγκλας. Τώρα πάρκο έχει αρχίσει και έχει σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Ο Χατζηγιοβάνης και κερδίζει, Σχένκεφελτ. Σουά, ο Ντόνις δεν μπορεί να βγάλει. Παίρνουν την μπάλα γήπεδο και τώρας. Σε έκανε το κοντρόλ θέλοντας να τροφοδοτήσει τον Ζωάο. Ο Ντόγκλας πήρε την μπάλα. Χωρίς Γέτρισεκ. Όπως και να έχει, ο Σλοβάκος είναι σημείο αναφοράς στην επίθεση. Κάσει αυτό το pressing από τον Δημούτσο για να βοηθήσει και ο Βασιλόγιαννης. Απομακρύνει ο Αντέτσερμπακ στους χαφ και από εκεί στην επίθεση ομάδας με τον Κοινόπουλο κινείται αριστερά. Θα κάνει το σούτ στο κοντράρι. Κατανοητό από τον Μαξ αυτό που πήγε να κάνει ο Κοινόπουλος. Γίνεται τριγύρω και να ανταποκρίνεται στο μαρκάρισμα με αντίπαλο τον Εμμανουηλίδη. Αν περνούσε από εκεί, θα δημιουργούσε ένα πολύ μεγάλο ρήγμα στην άμυνα των γηπεδούχων. Πολύ ωραία από τεντάκι για Σίτο. Κίνηση και του Τάσου Λίμπλερ στην περιοχή. Γύρισε τη σέντρα χαμηλά για την απομάκρυνση του Μαξ Αουγκούστο. Κότσιρας, έξυπνη πάσα, αριέρα γυρίζει. Πρώτη φορά που παίζει με τα πία, το πήρε απόφαση, πάει μόνος του στην προσπάθεια. Και αυτό είναι ευκαιρία να μαθαίνουμε. Ναι, ναι.
Μπόρχα Φερνάντες. Αυτόν έψαξε με δυνατή πάσα. Είναι ωραίο το κοντρό του Φερνάντες. Ο Καπί για ο Φερνάντες και ο Τασούλης με καλό αριστερό. Δεύτερη κίτρινη κάρτα Τασούλης, κόκκινη. Ο Αστέρας μένει με 10 στο 57. Φερνάντες. Όπως σου, τελευταίο μια λεπτό για το μαγεμικό. Γιάννη, ο οποίος θα ξέρεις. Στο μελετρόνιο Γιάννη Μάρη, πίσω σε, να βλέπω καλά. Μέχρι να λέγει το Γιάννη. Το κάνει πάρα για τον Παστραϊκό, αντεπίθεση. Πίση την μπάλα. Διαμαρτύρει για χέρι του Ινσούα. Ο Αργεντινός κάνει λάθος σε επικίνδυνο σύμπαν. Το διαγωνίζονται από τον Μουνίθ. Με τον Βούλου να επιμένει. Ούτε Μουνίθ στο πρώτο δοκάρι περιμένει και έχει απάντηση ο κόρπος. Μάξα Οκούστο στέλνει στο πλάι. Ξανεβάζει Φεράρι με ωραία αλλαγή. Παιχνίδι πλέον. Τα κουνάκι για τώρα σωμα. Αλλαγή για τον Μαξ. Απλώνει τον Τεντάκης δεξιά και ζητάει μπάλα. Πέρασε. Τζον. Σέντρα για Κάστρο η κόντρα. Και η πάσα για Τόρες πέρασε. Και είναι ο Τόρες με Λυσγάρα Καρασαλίδη. Φεράρι έχασε, καλή δουλειά ο Παξεβανίδης που διώχνει σε αντίπαλο. Μαξ. Ντεντάκης. Γέντρισε, κάφησε. Ο Μαξ περνάει πλασάρι αουτ. Καταπληκτική ανάπτυξη. Για πρώτη φορά ανοίγμα στην άμυνα της Ξάνθης στον άξονα από την προσποίηση του Γέντρισεκ. Ο Μαξ έφερε την μπάλα στο αριστερό. Ας το έξε. Στα δεξιά ο Λίρατς με τη σέντρα. Το άνοιγμα από τον Μαξ. Άνοιξε πολύ την μπάλα στο κοντρόλ. Βγήκε ο Τέντζερης και απέκτουσε. Σάρι, πίσω από τον Μαξ, Τσίκα. Εκτός από το τελευταίο με την ένωση Αλεξανδρούπολης. Λίρα της έκτου. Πάμε στο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Έτσι να σας μεταφέρω μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα και ενδεικτική των... Πάλεψε με τον Στοχ. Ενώ σε πιο προωθημένο ρόλο καθαρού φως θα πάρει για το διαλό. Μερικούς μήνες πριν ήταν ακόμη στο γυμνάσιο το παιδί. Σωστά, σωστά. Που να έχουν παίξει μάτς τέτοιου επίπεδου. Τόσο επίσημο παιχνίδι για τη διοργάνωση του κυπέλου. Θα το δούμε και σε δράση τον Πιτσιρικά σήμερα, καθώς το μάτς ξεκίνησε. Και η μπάλα από τον Κασμερίδη. Ο Μαξ. Ίσως αυτή η κινητικότητα των γηπεδούχων κάποια στιγμή να χαλάσει την ισορροπία του Παναθηναϊκού. Ανέβηκε ο Τσοκάνης, πήρε ο Μαξ. Προώθησε Ντεντάκη, ουδής υπάρχει στην περιοχή. Δεν έχει πολλές επιλογές ο Μαξ από το να καθυστερεί στην επίθεση. Ο Γέντρισε Κομουνίτ. Ο Γέντρισε και ένα-ένα! Λίρατζης γυρίζει, ο Άμπατ δεν βγήκε, η κεφαλιά είναι εκτός εστίας του Μαξ με κόντρα, συνεπώς κόρνερ.
Πόλος δεν έχει και πολλές επιλογές από το να ρισκάρει και το κάνει στο δεύτερο ημίχρονο με κίνδυνο να βρεθεί εκτεθειμένη η αμυνά. Μουνίδ. Μουνίδ που έχει στην πλάτη για να νιώθει ασφάλεια Τσοκάνη και Μάξα. Ότι έγινε αρκετή συζήτηση από την πλευρά του Πανιωνίου. Δεν είναι ό,τι πιο συνηθισμένο για μια ομάδα. Θέλει μια γκολ μετά το τέλος του πρώτου γύρου, αλλά επιτρέψτε μας ότι δεν είναι. Η γρήγορη αντίδραση του Μάξα Ογκούστο για να πάρει την κατοχή από τους υπεδούχους, ο κοινές καταστάσεις, ο Τόρες. Αλλά βέβαια ακόμη είναι πολύ νωρίς το μάτς, μόλις το γέμισμα που επιχείρησε ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έμεινε λόγω ύψους λίγο πιο πίσω. Αρκάρισμα, ο Πανιώνιος αποκόμισε κέρδος από αυτή την κομπίνα. Φεράρι. Μαξ φωνάζει τους παίκτες του να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή και να την βγάλουν ορθόδοξα. Με τη σειρά του έδειξε την κίτρινη κάρτα. Μαξ Αγκούστο για το τετάκι.